είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και είναι ένα ακόμα κάτω πράξη με το χρόνο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Είναι βαρύ το κλίμα την τελευταία εβδομάδα. Ναι, δυστυχώς. Βλέπουμε... Με είδες, αρχίζω κατευθείαν. Καλά κάνεις, και γιατί εντάξει κάποια ούτε θέματα... Ούτε καν ήθελα να σατηρήσω το πρώτο... όχι δεν. Το intro της εκπομπής. Είναι βαρύ το κλίμα για τη Νέα Σμύρνη. Και ακόμα μια φορά, ήμασταν στο επίκεντρο και τέτοια περίοδο πέρσι, με άλλα συμβάντα βέβαια, τότε είχαμε την πορεία και διαφορετικά πράγματα, αλλά και τώρα είμαστε εξίσου το ίδιο αρνητικά. Νομίζω, θα πω εγώ στην επικαιρότητα. Νομίζω περισσότερο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Είναι πιο βαριά, θα το πω εγώ, τα θέματα. Δεν είναι ένα, είναι δύο. Ελπίζω να μείνουμε εκεί. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε το σημερινό θέμα που προβλήθηκε από την τηλεόραση του Open. Ναι. Κοίτα, πριν ξεκινήσουμε έτσι να το συζητάμε, να πω σε αυτό που είπες ότι αυτά τα θέματα δεν επιδέχονται σάτυρας. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει πια σε αυτό το δήμο, σε αυτή την πόλη, έχουμε ξεφύγει πλέον από τη σάτυρα και από το χιούμορ. Είμαστε για κλάματα μόνο. Κυριολεξία για κλάματα. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Και επειδή είπες να μείνουμε σε αυτά, να μην γίνουν άλλα, θα σου θυμίσω ότι και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Να. Και πριν κάτι μήνες πάλι τα ίδια λέγαμε. Δηλαδή, τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, είναι πραγματικά κάθε χρόνο και χειρότερα η κατάσταση. Δηλαδή συμβαίνει κάτι και η Νέα Σμύρνη είναι στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα. Μόνο με αρνητική χρειά. Τρομερό αυτό το πράγμα. Ενώ παράλληλα, μόνο με αρνητική χρειά που το βλέπει όλος ο κόσμος, αντικειμενικά δηλαδή, γίνονται κάποια πράγματα πολύ άσχημα. Και εδώ στο Δήμο το δικό μας βλέπουμε τους αντιδημάρχους, δήμαρχο, συμβούλους της Δημοτικής Αρχής και όλους αυτούς να είναι πέρα βρέχει. Δηλαδή, μας βγάλανε στα κανάλια, μας ξεφτυλίσανε. Εντελώς, πραγματικά μας ξεφτυλίσανε. Έτσι, μας ξεφτυλίσανε ακόμα μία φορά. Ξεφτυλιστήκαμε. Και να σου θυμίσω ότι τη φετινή σεζόν, θα το πω, όχι χρονιά, γιατί πιάνω και την αρχή της χρονιάς, ας πούμε, από το 21 το φθινόπωρο, πάλι ξεφτυλιστήκαμε που δεν είχαμε σχολεία να βάλουμε τα παιδιά. Από πολλά κανάλια, όχι από ένα. Και εδώ η δική μας είναι περαβρέχει. Δηλαδή, ο κόσμος χάνεται. Μας βγάζουν, μας κράζουν, γελιοποιούμαστε παντού. Και αυτοί εδώ μου ανεβάζουν, βλέπω κάτι, ειδήσεις του στυλ. Πήραμε βραβείο σε μια παρουσίαση. Η χοροδία μας θα τραγουδήσει αυτό. Τα λουλούδια ανθίσανε στους κήπους. Παιδιά, επικοινωνήστε λίγο με το περιβάλλον. Επικοινωνήστε, γιατί ξέρετε ότι κάποια στιγμή δεν θα συγκρατήθηκαν την πρώτη φορά, τη γλιτώσατε από τους γονείς που ήρθανε και σας επισκεφτήκανε στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω αν θα είστε τυχεροί πάντα. Μετά από δεκαετίες που είστε τυχεροί, πραγματικά τυχεροί, γιατί μόνο από τύχη είστε εκεί που είστε, γνώμη μου, έτσι πάντα, γνώμη μου. Μόνο από τύχη και από δουλειά πολύ συγκεκριμένου, καθαρά εκλογική δουλειά, δεν νομίζω ότι θα κρατήσει για πάντα η τύχη σας. Κάπου δηλαδή κάποιος θα την πληρώσει και πολύ άσχημα. Όχι, και βλέπουμε πλέον ότι ο κόσμος έχει αφυπνιστεί για τα καλά. Επιτέλους. Δεν συμβιβάζεται με κανενός είδους τέτοιες καταστάσεις. Αρχίσαμε, όπως είπες, με τα σχολεία. Έχουμε τώρα, είδαμε σήμερα ένα ξεμπρόστιασμα ολόκληρου του Δήμου Νέας Σμύρνης από δημοσιογράφους σε κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας. Είδαμε να χαρακτηρίζουν το Δήμο μας, το Δήμο Νέας Σμύρνης, με τα χειρότερα λόγια. Πραγματικά. Να λένε πόσο τραγικός, τώρα αυτό το είπαν στην τηλεόραση, πόσο τραγικός είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν μπορούσε να φτιάξει 3 πλάκες πεζοδρομίου σε ένα διάστημα 3 μηνών. Που τον παρακαλάνε, που τον παρακαλούσε ο κόσμος. Και εγώ να σου πω κάτι, δεν φταίει μόνο ο Δήμαρχος.
Πού είναι η τεχνική υπηρεσία, δεν είδε τίποτα, δεν ήξερε το θέμα. Τρεις μήνες σου παρακαλάνε και γραπτός και τηλεφωνικός και με τα πάντα όλα. Και απαντούσανε, εδώ η ευαισθησία ας πούμε, του Δήμου Νέας Σμύρνης, ότι ξέρετε τι, δεν είστε στο πρόγραμμα ανάπλασης των πεζοδρομίων. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Εδώ σας λέει δεν μπορεί να περάσει με αναπηρικό αμαξίδιο. Πάτε καλά. Για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε να μια τα σειρά. Βάλουμε. Πριν με βάλεις σε τάξη, γιατί έχω πρόβλημα τώρα, έχω ναι. Η κοινωνική υπηρεσία πού είναι? Η κοινωνική υπηρεσία πού ήταν να επιληφθεί του θέματος? Γιατί είναι κοινωνικό πρόβλημα, πέραν του τεχνικού ζητήματος. Το τεχνικό θα έρθει να το λύσει το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει. Πού ήταν η κοινωνική υπηρεσία και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής υπηρεσίας που μου φωτογραφίζεται συνέχεια και μου στέλνει mail στους δημότες ότι εγώ στέλνω κουτιά με ρούχα και φαγητά στην Ουκρανία και φωτογραφίζονται με τον Περιφερειάρχη? Πού είσαστε κύριοι, στη φωτογραφία και στο mail το προεκλογικό? Τόση ώρα αναφερόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για όσους δεν γνωρίζετε το θέμα, το οποίο σήμερα το πρωί προβλήθηκε, όπως είπαμε, και στα κανάλια. Μιλάμε για ένα ζευγάρι στην Άνω Νέα Σμύρνη, τον κύριο Δημήτρη με τη γυναίκα του, η οποία η γυναίκα του εδώ και κάποια χρόνια ταλαιπωρείται με σκλήνηση κατά πλάκας. Και εδώ και τρεις μήνες η γυναίκα του είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και εδώ και τρεις μήνες από τότε που είχαμε τα χιόνια και έπεσε ένα δέντρο έξω από το σπίτι τους, οι πλάκες στο σημείο έχουν σηκωθεί, έχουν γίνει... Δεν είναι πεζοδρόμιο αυτό στο οποίο ζουν οι άνθρωποι. Μόλις βγαίνουν από το σπίτι τους, το αριστερό τους χέρι είναι ένα τεράστιο δέντρο το οποίο κλείνει το πεζοδρόμιο. Το καροτσάκι δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να περάσει. Και στο δεξί τους χέρι είναι κάτι σαν αλάνα. Με σπασμένες πλάκες πεζοδρομίου, χώμα που σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να διασχίσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι προκειμένου να περάσει το αμαξίδιο από το σημείο αυτό, έρχεται ένας γείτονας και βοηθάει τον άντρα της γυναίκας να σηκώσουν το καρότσι για να περάσει και να μπορέσουν να μπουν στο αυτοκίνητό τους, να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους, τις εξετάσεις τους ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν. Αυτή η γυναίκα εδώ και τρεις μήνες δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Έχουν γίνει δεκάδες αναφορές, δεκάδες παρακλήσεις από αυτό το ζευγάρι στο Δήμο και φτάνουμε σήμερα, τρεις μήνες μετά από αυτό το πανελλήνιο ξεφτύλισμα του Δήμου Νέας Σμύρνης, να έρχεται ο Δήμος σαν από μηχανής Θεός και επιτέλους, ενώ φτάσαμε στο σημείο αυτό, σήμερα επιτέλους να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι ντροπή και είναι ντροπή να το πω αυτό που κάποιοι βγήκανε και το προβάλλανε ότι πήγαμε και το φτιάξαμε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να βγάλετε μια μαύρη φωτογραφία και να ζητάτε συγγνώμη και να λέτε παρετούμαστε. Παρετούμαστε. Όχι να προβάλλετε ότι πήγατε και το φτιάξατε. Είναι ντροπή το ότι προβάλλετε ότι πήγατε να το φτιάξατε αφού ξεφτυλιστήκατε πανελληνίως. Είναι γελίο. Μέχρι και ο δημοσιογράφος εκεί έλεγε ότι παιδιά, ελάτε να αφήσουμε τις κάμερες και τα μικρόφωνα και να το φτιάξουμε εμείς 10 λεπτά. Και άμα θεωρεί κάποιος ότι εμείς μιλάμε σε έντονο ύφος, πρέπει να επισυνάψουμε κιόλας τη συνέντευξη που έγινε. Σε live μετάδοση, στην τηλεόραση, όχι σε ένα τοπικό κανάλι όπως είμαστε εμείς. Που, να πούμε ότι και ο δημοσιογράφος ήθελε να βγάλει το δήμαρχο στον αέρα. Να τον βγάλει στον αέρα. Και τώρα δεν ξέρω, προφανώς οι συνεργάτες του δεν τον βρήκανε. Δεν τον βρήκανε, δεν απάντησε αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά είναι κατάδια, δεν το βλέπετε. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι πια ο κόσμος θα αρκεστεί στο χαμογελάκι σας, στο καλό λόγο, στο ναι αγάπη μου τι κάνεις μωρό μου και τέτοια και στην εκδρομή ή στο πάρτι ή στο δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά τα κάνετε έτσι κι αλλιώς για να ξαναβγείτε.
τα φρουφρού και τα αρώματα είναι η συνήθειά σας σε αρκετά χρόνια, γιατί είναι στον προεκλογικό τρόπο που δουλεύετε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, τι περιμένετε, να εξαγριωθούν οι δημότες και να έρθουν να σας βγάλουν σηκωτούς? Και για μένα θα έπρεπε όλοι όσοι εμπλέκονται με το ζήτημα το συγκεκριμένο, όλοι όσοι εμπλέκονται, να παραιτηθούν. Να παραιτηθούν, πραγματικά να παραιτηθούν. Όποιοι έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό, θέσεις τεχνικών, θέσεις κοινωνικών, οποιοδήποτε πόστο έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, πραγματική ανάγκη και πρόβλημα, πρέπει να παραιτηθούν. Όποιος καταρχάς γνώριζε αυτό το πρόβλημα και ενώ μπορούσε δεν έκανε τίποτα, είναι επιεικώς απαράδεκτος. Και μάλιστα κάτι που δεν αναφέραμε είναι ότι στα τηλέφωνα που έπαιρνε ο κύριος Δημήτρης, η απάντηση που έπαιρνε από το Δήμο είναι ότι για να φτιαχτούν αυτές οι τρεις πλάκες, ότι μάλλον αυτές οι τρεις πλάκες δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάπλασης των πεζοδρομίων της Νέας Μύρνης. Ότι δηλαδή λόγω ενός προγράμματος, που δεν ξέρουμε που υπάρχει αυτό, για τις μελλοντικές αναπλάσεις που είναι να γίνουν στα πεζοδρόμια της πόλης μας, δεν μπορούσε να ενταχθεί, δεν μπορούσε να μπει σαν σφήνα ή οτιδήποτε, να φτιαχτούν τρεις πλάκες, προκειμένου ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες αυτή τη στιγμή να μπορέσει όχι απλά να κάνει, να βγει από το σπίτι του. Σήμερα όμως, αφού ξεφτυλιστήκαμε, εντάχθηκε ξαφνικά και όλο τυχαίως εντάχθηκε και το διαφημίσατε και όλες ότι το φτιάξαμε. Εντροπή. Δεν ξέρω δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όλο αυτό. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να περιμένετε να έρθει ένα πρόγραμμα που, και να πούμε και αυτό έτσι, ότι το πρόγραμμα, σε πρόγραμμα επιδοτήσεων, έτσι, το οποίο βγήκε και αυτό στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, σε πρόγραμμα επιδοτήσεων για διάφορα έργα, τελικά μείναμε απ' έξω. Και να δω τώρα πώς θα κάνετε μεγάλα έργα προεκλογικά για να κοπούν οι κορδέλες και να προχωρήσει το θέμα. Γιατί πιθανώς και το πεζοδρόμιο του κυρίου Δημήτρη και της γυναίκας του ήταν σε αυτό το πρόγραμμα που τελικά πήραμε άλλο δρόμο και δεν μας βάλανε μέσα. Όχι, μακάρι να ήταν, αλλά δεν βλέπουμε καν ότι υπήρχε αυτή η διάθεση να μπει έστω σε σειρά για να φτιαχτεί. Και δεν ξέρω πόσο ακόμα παρόμοια προβλήματα μπορεί να έχουμε και να μην γνωρίζουμε. Δεν θέλω καν να το φανταστώ αυτό. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, έτσι θέλουν. Έτσι θέλουν για να δουλέψουν σε αυτό το Δήμο, για να εργαστούν. Γιατί αλλιώς είναι άλλος ο στόχος και δεν εργάζονται για το Δημότη, για την πόλη. Ξεφτυλιστήκανε για τα σχολεία, ψιλοκινητοποιηθήκανε και κάτι έγινε εκεί, ένα μάζεμα όταν βγήκανε στα κανάλια. Τώρα ξεφτυλιστήκανε που άτομα που έχουν ειδική ανάγκη και πρόβλημα τα έχουν πεταμένα και παρατημένα, και επειδή ξεφτυλιστήκανε πήγανε και το φτιάξανε. Εντάξει, πάμε έτσι. Κοίτα, κάποτε πρέπει πάμε να έτσι, καταλάβουμε πάμε. Ότι δεν είναι αυτός τρόπος λειτουργίας ενός Δήμου. Ενός Δήμου που πάρα πολλοί τον θεωρούν ως πρότυπο. Ναι, πρότυπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, συμφωνώ, δεν είναι αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Αλλά δεν πρέπει εμείς να το καταλάβουμε. Πρέπει αυτοί να το καταλάβουν μέσα εκεί. Ότι πρέπει να δουλέψουν επιτέλους. Και όχι να πρέπει να ξεφτυλιστούν για να κάνουν κάτι. Μιλάμε τώρα για όλων των ειδών τα προβλήματα. Τόσο μέχρι το πιο μεγάλο, μέχρι και το πιο μικρό, που ακόμα για να φτιαχτεί ένα παρτέρι, δεν μιλάμε τώρα για τόσο σημαντικά θέματα. Αν δεν υπάρχει δημόσια ανάρτηση πλέον από κάποιον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανέβει ένα πρόβλημα σε κάποιο site ειδησιογραφικό, δεν κινείται τίποτα. Άμα δεν γίνουμε ρεζίλοι, άμα δεν προβληθεί και προβληματιστεί πάρα πολύς κόσμος για οποιοδήποτε θέμα στην πόλη μας, δεν κουνιέται φίλο, δεν ιδρώνει το αυτή κανενός.
Εγώ θα σου ανοίξω λίγο και τα σύνορα. Δεν θα το αφήσω μόνο στη Δημοτική Αρχή. Οι υπόλοιποι του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ευαίσθητοι, πού είναι? Πού ήταν να επιληφθούν και να φροντίσουν για αυτό το θέμα? Έπρεπε να έρθει δηλαδή ένας κάμεραμάν και ένας ρεπόρτερ να πούνε, ρε παιδιά, το κάνουμε εμείς. Εσείς όλοι όμως που είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από όλες τις μεριές, κόπτεστε για να πάρετε σταυρούς και ψήφους. Κόπτεστε. Πού ήσασταν τώρα να βοηθήσετε τον κόσμο? Γιατί δεν μπορεί κανένας. Δεν ήταν πιασάρικο. Δεν ήταν πιασάρικο, φαίνεται το θέμα. Δεν θα έκανε πολύ ντόρο, δεν πολύ ασχοληθήκανε. Μέχρι που πήγαν οι άνθρωποι στα κανάλια. Και καλά τους κάνανε. Και καλά τους κάνανε σε όλους. Και μακάρι να μπορούσαμε να πούμε σε όποιον έχει αντίστοιχα προβλήματα να επικοινωνήσει με κάποιον που ενδιαφέρεται. Να βγει ακόμα και με εμάς που δεν έχουμε καμία τέτοια αρμοδιότητα. Και έχουμε... θα είχαμε όλη την καλή διάθεση να πάμε και να επιλύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Έχουμε κάνει κάποιες δράσεις τέτοιου περιεχομένου και τις κάνουμε μόνοι μας με ιδέα τέτοια. Τέλος πάντων, ας το διαφημίσουμε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε και τους ξεφτυλίσανε και να σου πω ποιο είναι το ακόμα χειρότερο. Είναι ότι νιώθω πραγματικά ότι μας κοροϊδεύουν κάποια στιγμή. Και γι' αυτό κιόλας βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, ας πούμε. Και όχι μόνο εγώ, πολλοί κόσμος. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να είστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, εγώ ας πούμε, εργάζομαι στο τουριστικό τομέα. Και εργάζομαι από τα 18 μου μαζί με σπουδές κτλ. Τέλος πάντων. Είμαι επαγγελματίας σε κάποιο χώρο. Εργάζομαι κανονικά και κάνω και τις δράσεις τις ερασιτεχνικές, εθελοντικές και όλα αυτά που βλέπετε εδώ και κάνουμε βαρέα. Εσείς που είστε... πόσο είστε? Είστε 10 χρόνια, 15, 20, 25, 30 κάποιοι. Επαγγελματίες πολιτικοί. Επαγγελματίες δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπορεί με τέτοια προϋπηρεσία, ρε παιδιά, να αφήνετε τον κόσμο που είναι σαν απειρικά μαξίδια να μην μπορεί να βγει 3 μήνες από το σπίτι του και να πρέπει να σας ξεφτυλίσουν πανελλαδικώς για να κάνετε κάτι, να ξυπνήσετε. Μα πραγματικά, δηλαδή, κανένας εργαζόμενος σε έναν χώρο πάνω από 3 χρόνια, πάνω από 5 χρόνια, δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα, το λάθος αυτό στη δουλειά του. Και εσείς 30 χρόνια πολιτική και κάνετε τέτοια πράγματα. Και θα έχετε το θράσος σε ένα χρόνο να ζητήσετε να σας ψηφίσουν. Που, εκτός το ότι θα έπρεπε να παραιτηθούν κάποιοι, δεν θα έπρεπε καν να τολμήσουν να μπουν ότι μετά, ειδικά μετά από κάτι τέτοιο. Ειδικά μετά από τα παιδιά που δεν τους είχαν σχολεία, ειδικά μετά όσα γίνανε με τα ΜΑΤ και τους ξυλοδαρμούς, ειδικά με τα δέντρα που πέφτανε και δεν είχε ρεύμα ο κόσμος, και όλα αυτά γίνονται το 2022, Το 2022 γίνονται. Όχι μόνο να ντρέπεστε και να παραιτηθείτε και να ζητήσετε και συγγνώμη, να μην ξανασχοληθείτε ποτέ, αφού δεν μπορείτε. Μην ξανασχοληθείτε, ρε παιδιά. Ένα να τρέξουμε και πίσω στο 2021, έχουμε και το επίσης μεγάλο θέμα με τα ΑΜΕΑ και το κολυμβητήριο. Το οποίο είδαμε, για να θυμίσουμε και σε κάποιους, είδαμε να διαχωρίζουμε τα ΑΜΕΑ σε νεοσμυρνιώτες και μη. Να εμποδίζουμε τους ΑΜΕΑ οι οποίοι δεν είναι νεοσμυρνιώτες να μπαίνουν στο δημοτικό κολυμβητήριο. Γιατί το δημοτικό μας κολυμβητήριο είναι από τα λίγα και το αμέσως πιο κοντινό είναι στη Γλυφάδα, το οποίο είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ. Εντάξει, το συνηθίζουμε σε αυτή την πόλη. Και τα λέμε αυτά ενώ και ακόμα και η πλατεία της πόλης μας, ναι, δεν είναι προσβάσιμη. Σωστό. Σε ΑΜΕΑ. Σωστό. Πολύ σωστό. Είναι προσβάσιμη μόνο σε αναπηρικά μαξίδια ελαφριού τύπου. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε για αυτό το θέμα. Λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, πάμε σε ένα μικρό break να αποφορτιστούμε όσο γίνεται, γιατί όσο και γίνεται... το άλλο θέμα είναι έτσι ζώρικο. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέφουμε και επιστρέφουμε δυστυχώς το ίδιο προβληματισμένοι όσο σας αφήσαμε. Γιατί το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Ναι, είναι λίγο. Και υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Άλλο ένα θέμα που δυστυχώς απασχόλησε και το Πανελλήνιο και αφορά σε μεγάλο βαθμό την Σμύρνη. Ναι. Και μας βάζει σε πολλές σκέψεις. Θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Μιλάμε για το γεγονός του βιασμού του 10χρονου παιδιού από τον πατέρα της. Από τον 47χρονο πατέρα της, ρωμανικής καταγωγής, ναι. Για να τα βάζουμε και σε μια σειρά. Έλεγα να αφήσω εσένα να μιλήσεις που είσαι και πατέρας. Φαντάζομαι πόσο ναι. Πολύ πιθανό να προβληματίσεις ακόμα περισσότερο για από μένα και να σκέφτηκες πολύ πιο έντονα τα όσα διάβασες. Κοίταξε. Είχαμε μια περίπτωση ακόμα που βλέπουμε κάποιον γονιό να κακοποιεί και σωματικά και σεξουαλικά και με οποιοδήποτε τρόπο, τέλος πάντων, κακοποίηση, το παιδί του. Και δυστυχώς είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία. Δηλαδή έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις γονέων που κάνουν κακό στα παιδιά τους. Σίγουρα, να σου πω την αλήθεια, εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο απ' όλα είναι ότι γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα. Το οποίο βέβαια το σκέφτομαι για κάθε περίπτωση αντίστοιχη. Δηλαδή, γιατί δεν πρόλαβε κάποιος κάποια κατάσταση. Δεν μπόρεσε κάποιος να καταλάβει. Γιατί δεν μπόρεσε κάποιος να καταλάβει κάτι, ναι. Και, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό τώρα. Αλλά εννοείται. Τώρα παίζει συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ η ιστορία με την τη γυναίκα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την κατάσταση αυτή, τη γυναίκα αυτή. Που φέρεται να έχει κάνει έτσι κακό και στα τρία παιδιά της, όχι μόνο στο ένα, που υποτίθεται έχει εξηγηθεί από, και από νομικής πλευράς. Είδαμε πάλι έναν ξένης καταγωγής, έτσι ελλοδαπός, ο οποίος είχε, λέει, βάλει σε βαλιτσάκι με εργαλεία και είχε θάψει το... τέλος πάντων, δηλαδή είναι τόσο άσχημα αυτά που δεν μπορώ ούτε να τα ξεστομίσω. Έχουμε δει πολλά τα τελευταία χρόνια και είναι και άλλες περιπτώσεις. Και δεν αρκεί, να πω κάτι, δηλαδή δεν είναι δικαίωση το να μπει αυτός που το έκανε, να το βρούμε αφού το έκανε, να μπει στη φυλακή και να τιμωρηθεί στη φυλακή. Γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια δύο πατεράδες, δύο περιπτώσεις πατεράδων που έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους, οι οποίοι όλες τυχαίως μέσα στη φυλακή σκοτωθήκανε, πεθάνανε, να το πω έτσι. Αυτοκτόνησαν. Αυτοκτόνησαν, ήταν ο νόμος της φυλακής που λένε έτσι διάφορες έτσι, ιστορίες και θεωρίες, αλλά δεν πρέπει νομίζω να περιμένουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα το βρήκαν αυτό, προφανώς προχώρησε καταγγελία, πήγαν εκεί, τον συλλάβανε, οδηγήθηκε στη φυλακή. Οι δάσκαλοι που βλέπανε αυτό το κοριτσάκι κάθε μέρα, το βλέπανε, με μόλοπες, με λανιές, καψίματα στα χέρια, καμένα τα χέρια του, καμένα. Δεν το ρωτούσανε, τι έχεις παιδάκι μου, που χτύπησες. Δεν μπορεί να λέγει τίποτα. Τίποτα θα πει τη μια φορά. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Και να σου λέει τίποτα. Όταν το βλέπεις το παιδί επανειλημμένα, καθημερινά να έρχεται, χτυπημένο και βασανισμένο και κακοποιημένο, δεν οφείλεις να πάρεις να ειδοποιήσεις μια κοινωνική υπηρεσία. Είναι, υποτίθεται έχουμε κοινωνικές δομές. Και το κράτος και οι δήμοι και όλοι. Δεν πρέπει να τους ενημερώσεις. Παιδιά,
Θέλω να χτυπήσω καμπανάκι. Έχω ένα παιδί που μου έρχεται κάθε μέρα έτσι. Τι γίνεται, μήπως να το ψάξετε οι αρμόδιοι? Γιατί τώρα, ας πούμε, πιστεύω ότι κατατύχει τη γλίτωση το κοριτσάκι αυτό. Θα το μαθαίναμε πάλι και θα λέγανε πατέρα σκότωσε το κόρη του. Γιατί να πρέπει να φτάσουμε εκεί? Και έχουν ευθύνες όλοι. Έχουν ευθύνες όσοι ερχόντουσαν σε επαφή καθημερινά με το παιδί, από οποιοδήποτε μετερίζει, είτε δάσκαλοι, είτε οτιδήποτε, και το βλέπανε και δεν λέγανε τίποτα και δεν κάνανε τίποτα. Έχουν ευθύνη και οι κοινωνικές δομές και οι υπηρεσίες, που δεν ασχολούνται από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες και δομές. Έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό ελέγχου και πρόληψης. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν πρέπει να περιμένουμε να σκοτωθεί ένα παιδί, να βασανιστεί ένα παιδί ή να φτάσει στο απροχώρητο σε κάτι που δεν αλλάζει, σε μια κατάσταση που δεν αλλάζει σε ένα παιδί για να δράσουμε. Πρέπει να το προλάβουμε αυτό. Νομίζω ότι φέρουν ευθύνη όλοι και καλό θα είναι οι αρμόδιες νομικές δικαστικές, τέλος πάντων, αρχές να επιληφθούν και να τιμωρηθούν όλοι στο βαθμό που τους αρμόζει. Το θέλω να μείνω και εγώ, ότι το πόσο καταδικαστέα είναι η πράξη, πόσο απαράδεκτο αυτό το γεγονός, είναι δεδομένο. Το θέμα, και δεν μ' αρέσει που το προσπερνάω έτσι, είναι το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. Γιατί είναι πολύ λυπηρό και το καταλαβαίνω τώρα που είναι και κάτω από τη μύτη μας, που λέει. Που συμβαίνει κάτι τέτοιο έξω από την πόρτα μας. Πώς και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να περνούμε σενάρια, να καταλαβαίνει οποιοδήποτε, όχι μόνο από τα εμφανή σημάδια, αλλά και από αυτά που δεν φαίνονται. Πότε μπορεί ένα παιδί, και όχι μόνο ένα παιδί, οποιοδήποτε, να αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο πρόβλημα. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι, όπως είπες, στις ευθύνες μας, γιατί όλοι όσοι ερχόντουσαν σε επαφή με το παιδί ναι, θα έπρεπε να έχουν καταλάβει κάτι. Δεν γιατί μπορεί. Από ό,τι ξέρουμε κι εμείς η κατάσταση ήταν αρκετά εμφανής. Δεν μπορεί κανείς να μην έβλεπε τίποτα. Δεν μπορεί. Πρέπει η κοινωνική υπηρεσία, κάποιος, είτε στο Δήμο, εφόσον μιλάμε για την Νέα Σμύρνη, είτε και πιο κεντρικά, να κάνει κάτι έμπρακτο, προκειμένου να αφυπνιστούμε. Να αφυπνιστούμε για τα καλά, γιατί τέτοια περιστατικά είναι δυστυχώς καθημερινά. Είναι στην καθημερινότητά μας πλέον. Άμα ανοίξεις τις ειδήσεις, κάθε μέρα μαυρίζει η ψυχή σου και βλέπεις ακριβώς τις ίδιες ειδήσεις. Απλά αλλάζει το μέρος, ο τρόπος. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Και πραγματικά η κοινωνία έχει τροχιαστεί, ρε παιδί μου. Εγώ τα βλέπα αυτά, τα βλέπαμε και πιο παλιά και λέγανε, ξέρω εγώ, ότι στην Αμερική έγινε αυτό. Ξέρω, λέγανε τότε. Και μου φαινόταν πολύ μακριά και λέω, κοίτα να δεις εκεί οι Αμερικάνοι τι γίνεται, χαζί είναι αυτοί, ξέρω, τι γίνεται, τρελή είναι όλοι χαζί και μπαίνουν, σκοτώνονται τα παιδιά τους, τα έτσι βασανίζουν, χτυπάνε, δένουν, ξέρω εγώ, και τα κρύβουν, τι κάνουν εκεί. Και να που έχει έρθει στην κοινωνία τη δική μας και έχει γίνει πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν είναι ότι θα γίνει μία στα 20 χρόνια, ή στα 50, ή στα 10. Είναι καθημερινό. Εδώ έχουμε, ναι, μόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις. Και με θανάτους, όχι αστεία. Εδώ οι άλλοι φτάσανε να πεθάνει τρίτο παιδί στη σειρά για να πάρουν εμπρός και να ξυπνήσουν και να αρχίσουν να το ψάχνουν. Άρα φαίνεται ότι είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν είμαστε στο 2022 σε καμία περίπτωση. Ειδικά το κράτος και οι δημοτικές αρχές και όλοι αυτοί. Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά
κοιμούνται όρθιοι, δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά. Άρα τελικά έρχεται πάλι στον κόσμο. Και στην ατομική ευθύνη. Και στην ατομική ευθύνη εκεί και θέλω, αυτό. Εκεί ναι. Θέλω να το κατευθύνω κι εγώ. Εντάξει, είναι άσχημο το ότι πρέπει όλα να καταλήγουν στην ατομική ευθύνη. Ναι. Δηλαδή, και είναι τραγικό, το ξαναλέμε, στο 2022 να πρέπει να εξαρτώνται όλα από την ατομική ευθύνη. Όλα. Και η δημόσια, από τη δημόσια υγεία, ας πούμε, που εξαρτάται από την ατομική ευθύνη, μέχρι και το αν θα πάθει κάτι κακό κάποιο παιδί στη γειτονιά σου. Δηλαδή, άρα δεν έχει νόημα, για να το πάμε και λίγο παρακάτω και να μεγαλώσουμε και την εικόνα. Δεν έχει νόημα, λοιπόν, να υπάρχουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, τι νόημα έχει να υπάρχουν δημοτικές αρχές, κυβερνήσεις, τι κάνουν, πού είναι. Άμα εξαρτώνται όλα από εμάς και από την ατομική ευθύνη, να βρισκόμαστε, να συνεννοούμαστε και να πάμε παρακάτω. Τη γυναίκα την κουβαλούσαν στα χέρια οι γείτονοι. Και τρεις μήνες, ας πούμε, στο προηγούμενο θέμα τώρα πάω, τρεις μήνες τους έλεγε ο άλλος, δεν είστε ακόμα. Παρακαλούσαν τρεις μήνες και τι κουβαλούσαν οι γείτονοι. Ωραία, άρα να σας πω κάτι. Στο ίδιο συμπέρασμα έρχομαι δυστυχώς. Φυγέτε να τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν έχει νόημα. Φύγετε όλοι. Δεν κάνετε τίποτα, δεν κάνετε κάτι. Διακοσμητικοί είστε και πληρώνεστε απλά. Δηλαδή και δεν κάνετε τίποτα και επιβαρύνετε τα οικονομικά όλων μας. Γιατί με τα χρήματα δικά μας το ζωείτε. Χρήμα είναι. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη σύγχυση των δύο θεμάτων. Συμφωνώ σε κάποια σημεία σχετικά με τις ευθύνες που πρέπει να μοιραστούν. Αλλά ως εδώ δεν... Και να έχουμε όλοι το νου μας, έτσι πραγματικά, άμα κάποιος άνθρωπος έχει ανάγκη, γιατί τελικά είμαστε μεταξύ μας και ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον να πάμε την επόμενη μέρα και παρακάτω. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πάμε για να κλείσουμε. Προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λίγο το βαρύ αυτό κλίμα. Επειδή και τις δύο επόμενες εβδομάδες, επειδή έρχεται Πάσχα, δεν θα κάνουμε εκπομπές. Θα επιστρέψουμε τώρα την Κυριακή μετά τις γιορτές. Θα κάνουμε ούτε Κυριακή, είπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι Τρίτη και είσαι κουρασμένος ήδη. Θα τα πούμε πάλι σε τρεις Τρίτες. Έτσι, έτσι. Μέχρι τότε. Όσον αφορά το σύλλογό μας. Ναι, ο σύλλογος κάτω πράξη, να πούμε. Αυτό το διάστημα που μας έρχεται, ο επόμενος μήνας, έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπου ειδικά μετά το Πάσχα, όλα τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα με δράσεις. Και πριν το Πάσχα, τώρα τη Μεγάλη Τρίτη, για όσους θέλετε να βοηθήσετε, όσους θέλετε να συνεισφέρετε, την Τρίτη το απόγευμα, αντί να κάνουμε εκπομπή. Τη Μεγάλη Τρίτη, έτσι. Τη Μεγάλη Τρίτη. Θα είμαστε στους δρόμους της Νέας Μύρνης και μέχρι όπου μας φτάσει, για να μοιράσουμε τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης στους αστέγους και σε όσους το έχουν ανάγκη. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο πλευρό μας. Το ραντεβού μας είναι, όπως και τις άλλες φορές που έχουμε κάνει αντίστοιχες δράσεις, πάνω στην πλατεία, απέναντι από τη στάση του τραμ. Σας περιμένουμε. Και πριν πάμε στις ευχές τώρα για το καλό Πάσχα, να κάνουμε ένα spoil. Σποιλάρουμε, να σας προειδεάσουμε για το τι θα ακολουθήσει στην επόμενη εκπομπή, σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το πρώτο, ναι. Να πραγματοποιήσουμε το πρώτο debate που είχαμε υποσχεθεί. Έτσι, είχε έρθει μόνος του, να πούμε, ο Νεκτάριος ο Σαρδιανός. Η πρόσκληση ήταν και στην κυρία Καραγιάννη για να γίνει ένα σωστό debate, ένα σωστός διάλογος. Μετά το Πάσχα, λοιπόν,
το debate που θα γίνει, έχει συμφωνηθεί. Έτσι, έχει συμφωνηθεί να πούμε. Θα είναι μεταξύ δύο νέων, από τους πιο νέους δημοτικούς συμβούλους που έχουμε στη Νέα Σμύρνη. Θα έχουμε από τη μία μεριά τον Κώστα τον Αναγνωστόπουλο και από την άλλη τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν έρθει και οι δύο στην εκπομπή μας, έχουν μιλήσει ατομικά, αλλά θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ Κώστα αυτό το απόγευμα. Ναι. Αυτά και με αυτό το θέμα. Να σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ όμορφα το Πάσχα. Να ξεκουραστείτε, όσο μπορείτε. Ναι, όσοι μπορείτε να πάτε στα χωριά σας να πάτε, να φύγετε από αυτό εδώ το πράγμα. Ναι. Να έρθετε ανανεωμένοι. Έτσι, φρέσκοι. Γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και καλό τσίκνισμα. μετά την Ανάσταση, έτσι για να κάνουμε και λίγο νηστεία. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ήταν το τελευταίο κάνω πράξη πριν το Πάσχα. Βάζουμε και τίτλους. Έτσι. Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε παρέα. Καλό βράδυ από εμάς. Και όπως πάντα, ήταν άλλο ένα κάνω πράξη. Με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό Πάσχα. Καλό βράδυ και καλό Πάσχα.